Κυρία Μανολάκου, πολύ καλημέρα. Καλημέρα κυρία Μπαλτατζή, σε εσάς και σε όσους μας ακούνε τώρα. Είστε καλά? Βεβαίως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Μιλάω για την συμβιβαστική πρόταση της κυβέρνησης που θα παρουσιάσει σήμερα στους εκπροσώπους των κομμάτων ο Υπουργός των Εσωτερικών. Το ΚΚΕ, κυρία Μανολάκου, έχει τεθεί υπέρ της ψήφου των νομογενών. Βάζει βέβαια τρία κριτήρια, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, γιατί θέλουμε η ψήφος των ομογενών να δείχνει πραγματικά ενδιαφέρον για τα πράγματα στην Ελλάδα. Να μην είναι μία ψήφος αδιαφορίας, αλλά ουσιαστικής συμμετοχής. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια έχουμε βάλει σαν όριο τουλάχιστον 30 χρόνια να βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Να έχουν οικονομικά συμφέροντα, δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίζουν για αύξηση των φόρων στην Ελλάδα και αυτοί να ζουν κάπου αλλού και να δεν δέχονται τις συνέπειες. Mm-hmm. Άρα θέλουμε και αριθμό φορολογικού μητρώου να έχουν, αλλά και οικονομικά παρεδώσαμε με τη χώρα μας. Ναι. Και βέβαια δεν θέλουμε να είναι επιστολική η ψήφος. Αυτό επίσης, και που είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό. Αλλά να πηγαίνουν στα προξενία, που σημαίνει ναι, αυτό δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους. Άρα με αυτές τις προϋποθέσεις εμείς τις θέτουμε για να είναι και να επιδρούν σε θετικές εξελίξεις στη χώρα. Βεβαίως λέτε πως αυτοί οι ψήφοι θα προσμετρώνται στο σύνολο του εκλογικού αποτελέσματος, έτσι δεν είναι? Ναι. Εξάλλου θα σας πω κάτι, εμείς δεν πάμε με μικρό κομματικό τρόπο, δηλαδή δεν πάμε να επηρεάσουμε ένα αποτέλεσμα με ανθρώπους που δείχνουν αδιαφορία για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Και το λέω στις τελευταίες εκλογές, το υψηλότερο, από τα υψηλότερα ποσοστά, από τα υψηλότερα ποσοστά, είχαμε από τις κάλπες του εξωτερικού. Αλήθεια είναι αυτό. 14%. Βγαίναμε δεύτερο κόμμα. Δεύτερο κόμμα βγαίνατε. Είναι αλήθεια αυτό. Κυρία Μανολάκου, έχουν υπολογιστεί. Θέλω να σας πω. Εμείς έχουμε επαφές με τους ομογενείς. Mm-hmm. Δηλαδή πηγαίνουμε κατά διαστήματα και τους ενημερώνουμε και συζητάμε για τις εξελίξεις και έχουν κοινότητες. Βέβαια, και ισχυρές κοινότητες. Δεν είναι δηλαδή ότι ενδιαφερόμαστε μόνο ή μιλάμε μόνο για την ψήφο. Ναι. Πείτε μου κάτι, έχετε προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των ομογενών αυτών, οι οποίοι εάν και εφόσον προχωρήσει η σχετική νομοθετική πρόταση και γίνει νόμος, θα ψηφίζουν, ξέρουμε πόσοι είναι αυτοί? Εξαρτάται από το νομοθέτημα. Mm-hmm. Σε ποιους θα αναφέρετε. Δηλαδή αν αναφέρεται και σε τρίτες και τέταρτες γενιές, τώρα τι να σας πω, μπορεί να μαζευτεί πολύ. Μπορεί η τρίτη και τέταρτη γενιά να είναι εγγεγραμμένη στους εκλογικούς καταλόγους. Μπορεί να δώσει, ναι, μπορεί να δώσει ακόμα και δυνατότητα. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς περιμένουμε να δούμε την πρόταση. Mm-hmm. Και μετά να πούμε το τι θα κάνουμε. Ναι. Γιατί αν δίνει τέτοια δυνατότητα, καταλαβαίνετε ότι το νούμερο θα είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να είναι προφανώς, δηλαδή απόγονοι που δεν θα μιλάνε ούτε καν τη γλώσσα. Και αλλάζουν τα δεδομένα εκεί, έχω την εντύπωση. Αναμφίβολα. Τις θέσεις του κάθε κόμματος, άρα και του ΚΚΕ. Έτσι είναι. Ναι. Γιατί αυτές οι γενιές δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις. Mm-hmm. Δεν ξέρουν τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν ξέρουν οι κυβερνήσεις ή τα κόμματα που ασκήσαν εξουσία, το τι λένε, το τι κάνανε. Ναι. Και με αυτή την έννοια δεν θα πρέπει να επεμβαίνουν. Εμείς αν θέλετε και στις συναντήσεις που κάνουμε συχνά με τους ομογενείς, συζητάμε να μην δημιουργούν και γκέτο στις χώρες που είναι, να συμμετέχουν στα κοινά. Προφανώς, ναι.
Είναι όταν μιλάμε για πλήρη ένταξη κάποιου πολίτη σε μια χώρα, ακριβώς αυτό εννοούμε. Κυρία Διαμαντάκου, για να δούμε και τα υπόλοιπα. Εγώ είμαι Μανολάκου. Μανολάκου, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Όχι, εγώ το διαμάντο μπέρδεψα, το λέω ευθέως. Όχι, δεν είσαι μοναδική. Όχι, όχι. Κυρία Μανολάκου, για να δούμε και τα υπόλοιπα που έχουν ενδιαφέρον. Υπάρχει μια συνέντευξη τύπου του ΠΑΜΕ σε σχέση με το αντεργατικό νομοσχέδιο. Και αύριο προχωράτε σε συλλαλητήρια, έτσι, στην πλατεία Κλαθμόνους και στις 7 νομίζω στο άγαλμα Βενιζέλου. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Και είναι σε συνέχεια των δύο απεργιών που έγιναν, τέλη Σεπτέμβρη και 2 του Οκτώβρη, απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο που πραγματικά στραγγαλίζει εργατικά δικαιώματα, μισθούς και βάζει τα συνδικάτα στο γύψο. Και βεβαίως είναι πολύ απλόχερο απέναντι στο κεφάλαιο. Δηλαδή, όχι μόνο τους μειώνει το εργασιακό κόστος μέσα από τη στιγνότερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, αλλά τους δίνει και άλλα προνόμια φοροαπαλλαγών μέχρι και μείωση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων που έχει μία επένδυση, δηλαδή τις περιβαλλοντικές μελέτες, δηλαδή το ελάχιστο εμπόδιο που υπάρχει το αφανίζουν, συνεχίζουν δηλαδή και υλοποιούν. Ναι, η κυβέρνηση όμως λέει πως υπάρχει δημοσιονομικός χώρος τέτοιος και τόσος που μπορεί, ξέρετε, το επιχείρημά της να προχωρήσει σε αυτού του είδους τις ρυθμίσεις που τις θεωρεί ως ένα ακόμα εργαλείο επανεκκίνησης της οικονομίας, ενθάρρυνσης της οικονομίας, επαναλειτουργίας, βάλτε το όπως θέλετε. Ναι, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί στην κυριολεξία είναι αυτά που δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων μιλούσε ότι το 67% των απαιτήσεών του το υλοποίησε ως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, άρα το υπόλοιπο 33% απομένει και το υλοποιεί μέσα από αυτό το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου να σας πω και στην πρώτη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή, ο κύριος Γεωργιάδης δεν το έκρυψε, το είπε με πολύ καθαρό τρόπο, ναι. Τι αυτό εννοείτε, κάνουμε. Ναι. Άρα ό,τι εργαλεία έχουν μείνει που ευνοούν την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία τους, ναι, τα προωθούν με γρήγορους ρυθμούς. Είναι ένα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο και είναι δεν μεγάλο νομοσχέδιο όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω ότι μέχρι και τις κεραίες των πολυεθνικών έχει ειδικά άρθρα. Και μάλιστα δεν πάει να τα υλοποιήσει με τρόπο ότι ναι, αυξάνουμε αυτή την απέτηση που έχουν από 10.000 να γίνουν 30.000 και να μειώσουν τις αποστάσεις χωρίς να μελετάνε και να υποβαθμίζουν τις επιπτώσεις στην υγεία ή τις αποστάσεις από σχολεία κλπ. Με υπουργικές αποφάσεις. Ναι. Άρα λοιπόν προχωράει στις αξιώσεις του κεφαλαίου με γρηγορότερους τρόπους. Γι' αυτό πρέπει η αυριανή συμμετοχή στα συλλαλητήρια να είναι μαζική, να δώσουμε μήνυμα, ναι, δεν συμβιβαζόμαστε, διεκδικούμε τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Είστε πάντως ενεργοποιημένοι απολύτως εκεί στο ΚΚΕ, είτε μέσω του ΠΑΜΕ, γιατί υπάρχει αύριο και αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία της Τουρκίας στο πλαίσιο της καταδίκης της επίθεσης στην Συρία. Ναι. Υπάρχει η Επιτροπή Αγώνα κατά της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις του θανάτου και αύριο το πρωί θα κάνει παράσταση μαζί με φοιτητές και άλλους συλλόγους στην πρεσβεία της Τουρκίας εναντίον της τουρκικής εισβολής. Εξάλλου κανείς δεν πρέπει να μείνει αμέτωχος και δεν πρέπει να δείξει ανοχή. Το λέω γιατί η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία θα έχει επιπτώσεις και δεν θα πρέπει κανείς να εφησυχάζει. Αυτές οι επιπτώσεις είναι που ενεργοποιούν, κυρία Μανολάκου. Θα είναι πολλαπλές και θα είναι αλυσιδωτές.
Και το λέμε γιατί εδώ βλέπει κανείς και πώς αλλάζουν και οι συμμαχίες, οι άξονες και οι αντιάξονες. Α, βέβαια. Α, βέβαια. Οι Κούρδοι ήταν κάτω από την ομπρέλα των Αμερικάνων, τώρα αγκαλιαστήκανε με τη Νάσαντ και τη Ρωσία. Ναι, γι' αυτό και επειδή ξαφνικά αλλάξαν αυτοί οι συσχετισμοί, καθίσταται περισσότερο ενδεχομένως επικίνδυνο όλο αυτό που συμβαίνει. Και οπωσδήποτε ενδιαφέρον, κυρία Μανολάκου. Δείχνει όμως και τους Αμερικάνους πώς πουλάνε τους συμμάχους τους. Ναι. Μέσα σε ένα βράδυ. Αλλά όμως μην ξεχνάει κανείς και το τι υπόθηκε από το μόνιμο αντιπρόσωπο της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να έχει τη μοίρα των Κούρδων της Συρίας. Στην Συρίας, ναι. Το λέω γιατί κανείς πρέπει όλα να τα συνυπολογίζει. Είναι έτσι, είναι έτσι. Κυρία Μανολάκου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ και είχε και πολύ ενδιαφέρον το θέμα το τι γίνεται στα Βαλκάνια. Βεβαίως και θα το πούμε, το αγγίξαμε εμείς το πρώτο μέρος εκπομπής μας, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα. Ναι, και το λέω γιατί και οι ανταγωνισμοί στο χώρο των Βαλκανίων είναι πολύ οξυμένοι. Είναι εκεί όλες οι προκλήσεις, κυρία Μανολάκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλό στο αυριανό συλλαλητήριο όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Να είστε καλά, γεια σας. Είναι η ζωή μας αύριο. Γεια σας, κυρία Μανολάκου, γεια σας.